σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Σπαρτακού, τέταρτη αγωνιστική σήμερα για την Development 2 League και οι Καβαλιάρδες αντιμετωπίζουν τους Black Rooks, που είναι οι Καβαλιάρδες με μια νίκη και δύο ήττες μέχρι στιγμής στην σεζόν. Αντιμετωπίζουν τους Black Rooks οι οποίοι μετρούν δύο νίκες και μόλις μια ήττα. Οι Βεδούχοι οι οποίοι προέρχονται από το σέρι, το αρνητικό σέρι. Των δύο ετών, η τελευταία κόντρα στο Chicago Hawks με 52-47. Ενώ από την άλλη, θετικό το σέρι των Black Rooks. Τελευταία νίκη του κόντρα στους Ελληνιωρούς των Celtics με 47-34. Έτσι λοιπόν, οι γηπεδούχοι θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα. Ενώ από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι θα προσπαθήσουν να ανεβάσουν το νικηφόρο σέρι του στα τρία παιχνίδια. Το παιχνίδι ξεκίνησε, το 0-0 παραμένει σε αυτές τις πρώτες φάσεις. Έκλεψαν τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Ανδριόπουλο. Ναι, μεγάλη πάσα στην συνέχεια. Η Άσπρη τώρα στην επίθεση και το πρώτο καλά θα έρθει για Χειρός Φωτεινέα. 2-0. Πάσα στη γωνία. Θέλει να περάσει. Δεν θα τα καταφέρει όμως ο Ανδριόπουλος. Μπάλα κατέληξε εκτός. Γυρόπουλος. Όχι, με συγχωρείτε. Δεν ήταν ο Αργυρόπουλος. Ενώ θα γίνει το φαουλ στην συνέχεια από τον Άγγελο Ανδριόπουλο. Νωρίτερα στην φάση ήταν ο Πάσχος. Τσέλιγκας θα πετύχει το πρώτο, το τρίτο. Τον τρίτο πόντο για τους γηπεδούχους. 3-0. Θα βάλει και την δεύτερη για το 4-0. Πάσχος αφήνει στον Κατσαρή. Πάσχος. Πάσα πίσω από την πλάτη, ωραία, θα βρει τον Κάτσαρη αυτός με το δεξί και πιεζόμενος, δεν θα καταφέρει κάτι. Κριτικός έχασε. Πάσχος. Θα κάνει και την περιστροφή, ψώνει όχι καλά. Μπάλα κατέληξε στα χέρια του Τσέλικα, ρίχνει ταχύτητα. Και τώρα πήρε ο Φουτινέας. Με το ένα χέρι εκεί ο κριτικός έλεγα τα καταφέρνει Τσέλιγκας από μακριά. Αστοχή και αυτός. Είναι το 4-0. Καθάρισε την φάση ο Κάτσαρης και αυτός αναλαμβάνει τώρα να κατεβάσει. Μια πάσα για τον Ανδριόπουλο. Μόνο ολοκληρώσει και το κλέψουμε από τον Γιαδί.
Μπαλά ακούμπησε στην πλάγια γραμμή. Πάσχος. Παίζει με τον Άγγελο Ανδριόπουλο. Ποιος θα γυρίσει. Εκτός ισορροπίας. Δεν θα καταφέρει κάτι. Απέναντι για τον Εφρεμίδη, από κοντά θα έρθει το καλάθι, διαχείρος Διαδή για το 6-0, το σερί συνεχίζεται των γηπεδούχων, παραμένουν από τη μέχρι στιγμής οι Black Rooks. Πάσχος περνάει, πάει και μέχρι το τέλος, θετικό rebound, δεν θα έρθει το καλάθι όμως από τον Κατσαρή. Παραμένουν στο 0 οι Black Rooks. Μια δύσκολη προσπάθεια εδώ από τον Φωτεινέα. Ούτε αυτός θα μπορέσει να αυξήσει το προβάδισμα των γηπεδούχων. Πάσχος. Θα το πάρει από αρκετά μακριά, δεν σημαδεύει σωστά. Μαζεύσε ο Λιαδής. Ροτσέλιγκας είδε τον κριτικό που ερχόταν με φόρα, δεν μπορούσε να υποδεχτεί καλά εκείνος. Έκλεψαν έτσι φιλοξενούμενοι. Μια μακρινή πάσα, προσποίηση και θα πάει στην γραμμή των βολών τώρα ο Ανδριόπουλος. Έχουμε και διακοπή για time out. Στη γραμμή των βόλων τώρα ο Ανδριόπουλος και έχει την ευκαιρία να σπάσει το ρόδι για τους Black Rooks, αστοχή στην πρώτη. Τώρα εκτελεί την δεύτερη και θα έρθει τελικά ο πρώτος πόντος για τους φιλοξενούμενους. Έπειτα από 4,5 λεπτά παιχνιδιού. Φωτεινέας φύνει στον Εφρεμίδη. Πάλι Φωτεινέας. Διαδής για τρεις από την κορυφή. Μάζεψε ο κριτικός, βρήκε και συμπαίκτη. Τσέλικα ζητάει για να πάρει και αυτός ένα μακρινό σουτ. Αμαρκάριστος έμεινε. Δεν αξιοποίησε την ευκαιρία του. Και τώρα ο Πάσχος. Πας, έπαιξε με τον Ανδριόπουλο, ίσως εκείνος για τον Κατσαρή, εκτός ισορροπίας το σουτ, αλλά σταμάτησε στο σίδερο, τώρα παίρνει ο Φρεμίδης. Κριτικός στην κορυφή, ακόμα ένα τρίποντο, αστοχοκεί αυτό όμως, ο Ανδριόπουλος πέταξε εκτός την μπάλα, έγινε επαναφορά. Δηλαδή, ωραία θα περάσει και θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. Πολύ ωραία η κίνησή του. Για το 8-1. Πάσχος. Κάνει σταυρωτές.
Ο ίδιος θα πάρει την εκτέλεση, μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Φωτεινέα στην κράτηση εντός οριών. Και Φρεμίδης παίζει τώρα με τον Τσέλικα, έχει και επιλογή για πάσα στον κριτικό, σε αυτόν θα αφήσει. Δεν θα τελειώσει καλά όμως εκείνο στη φάση. Παραμένει το σκορ στο 8-1. Έκλεψαν στην συνέχεια οι Καβαλιάρδες. Λιαδής. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Φωτεινέας γραπώνει την μπάλα. Πρώτο συμπαίκτη του. Λιαδής σε μια νέα δικιά του προσπάθεια. Ούτε τώρα. Κρατούν ωστόσο, επιμένουν οι άσπροι. Τρίποδο του Εφρεμίδη. Η μπάλα θα περάσει πίσω από το ταμπλό. Δεν αλλάζει το 8-1. Δύο νέα πρόσωπα τώρα στο μάτς για τους γηπεδούχους. Ο Αυτζής. Και ο Αποστολού. Είναι τα δύο νέα πρόσωπα στην πεντάδα των γηπεδούχων. Ανδριόπουλος βρήκε λίγο χώρο, τον εκμεταλλεύτηκε για το 8-3. Τσελιγκάς. Νέα συγκρούστηκε, αφήνει στην γωνία. Αυτής περιμένει κυστημένος για να πάρει το τρίποντο. Αδράνησε εδώ ο Κατσαρής. Κριτικός από την κορυφή. Όχι. Μόνο στο ταπλό η μπάλα. Διεκδίκησε ο Τσέλικας, έκλεψε. Κριτικός. Ωραία θα περάσει η πάσα. Στην περιφέρεια τώρα η μπάλα, κριτικός. Έπαιξε με τον Φωτεινέα, στέκεται στον αέρα, σημαδεύει σωστά. 13. Πάσχος. Θα κερδίσει το φάουλο από τον Τζελικά, ο οποίος πίεσε λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Και έχουμε και νέες αλλαγές τώρα για τους Καβαλιάρδες. Ο κύριος πέρασε στο παρκέ, όπως και ο Στάις. Τρίποντο μετά από τρίπλα για τον Κάτσαρη. Όχι καλό. Τελευταίο δίλεπτο τώρα στην πρώτη περίοδο. Αυτής. Είδε την κίνηση. Πιστάει ο παίκτης των Καβαλιάρδων. Δεν αλλάξει όμως το 13. Απάσαψε πίσω. Ανδριόπουλος μπερδεύεται και για λίγο με τον Πάσχο, ο οποίος ανεβάζει ταχύτητα, φτάνει μέχρι το lay-up, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πιέζεται ο Αποστόλου, πέρασε η πάσα. Λάθος στην συνέχεια από τον Στάι. Σειρά των Black Rooks τώρα να προχωρήσουν στην αλλαγή τους. Ο Λεμπέσης περνάει στο μάτς. Με 6 παίχτες διαθέσιμους σήμερα οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από αρκετές απουσίες. Καλούνται να διαχειριστούν και την ατυχία πλέον σήμερα. Ο Ανδριόπουλος εδώ τα έβαλε με όλους. 15 πλέον. Τελευταία 55 δευτερόλεπτα. Στην πρώτη περίοδο. Φωτεινέας. Θα πάρει τελικά το δίποντο και θα το βάλει ο Αποστόλου. 12-15. 38 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Ανδριόπουλος με χώρα υψώνει και κερδίζει το φάουλ από τον Στάι. Και έχουμε και βολές. Μπει μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, 2-2, τον Άγγελο Ανδριόπουλο για το 12-17. Ωραία
γύρισε η μπάλα, έγινε το λάθος τελικά. 17 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Blackrooks. Κάτσαρης. 10 δευτερόλεπτα. Πρίνστον Λεμπέση. Πάσα έξω, χαμηλή. Ανδριόπουλος στα 5 δευτερόλεπτα. Βρίσκει σιδερό. Από το κέντρο χωρίς καμία τύχη ο Κοράκης. Φινάλε λοιπόν στην πρώτη περίοδο με το σκορ στο 12-17. Ξεκίνησε μόλις και η δεύτερη περίοδος, στο 12-17 βρίσκεται τώρα το σκορ. Αυτής άφησε στον Στάι, με το ένα χέρι και ο Κοράκης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για το 12-9 η απόσταση στους 3 πόντους πλέον. 14-9, με συγχωρείτε, έβαλα τον πόντο στους φιλοξενούμενους. 14-9 η απόσταση στους 5. Πάσχος. Παίζει με τον Ανδριόπουλο. Γυρίζει εκείνος πρόσωπος στο καλάθι, δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Μια μακρινή πάσα τώρα με στόχο τον κύριο. Ποιος θα ανεβάσει κι άλλο τώρα την απόσταση, 16-9 πλέον. 16-7. Πάλι προς τις απόντες τους φιλοξενούμενους. Πολύ δυνατό το σουτ στην συνέχεια. Κυρίως ωραία θα συνεργαστεί με τον Κοράκη και αυτός θα πετύχει το καλάθι. 18-7, μπαίνουν με το πόδι στον γκάζι. Στην δεύτερη περίοδο οι Καβαλιάρδες. Το σκορ πλέον στο 18-7, στο συν 11. Έχουν φτάσει οι γηπεδούχοι. Πάσχος σε ένα αρκετά μακρινό σουτ. Μάζεψε ο Ανδριόπουλος. Καθώς εκεί προσπάθησε να σώσει ο Κοράκης, έκανε τελικά. Κατάφερε να σώσει, αλλά βρήκε αντίπαλο και συγκεκριμένα τον Ανδριόπουλο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του δόθηκε. Για το 18-9. Τρίποντη απάντηση από τον Αποστολού. 21-9. Πολύ καλή αντίδραση επιθετικά σε αυτά τα πρώτα λεπτά της δεύτερης περίοδου από την πλευρά των Καβαλιαρδών. Στο 9-2 το επιμέρου σκορ σε αυτά τα πρώτα 2,5 λεπτά που έχουν κυλήσει στην δεύτερη περίοδο. Στην επαναφορά τώρα οι φιλοξενούμενοι. Ο Ανδριόπουλος θέλει να γυρίσει εκεί κόντρα στον αντίπαλό του, θα τα καταφέρει να τον νικήσει. 21-11. Κοράκης
Γυρίζει πάρα στην περιφέρεια, Κοράκης πήρε στην γωνία, αλλά έκανε βήματα. Πιέζεται ο Πάσχος από τον κύριο. Ανδριόπουλος έπαιξε με τον Άγγελο, τώρα ο Βασίλης θα εκτελέσει. Όχι καλά. Έγινε επαναφορά, εκτέλεσε κατευθείαν ο Ανδριόπουλος. Μάχεται εκεί κόντρα σε αρκετά υψωμένα χέρια. Θα κερδίσει το φάουλ τελικά, ήθελε και κάτι παραπάνω. Αν καταλάβω καλά από την αντίδρασή του. Όπως και να έχει, θα πάει στην γραμμή τώρα για τις δύο προσπάθειες του. Για δεις επιστρέφει στο μάτς για λογαριασμό των ασπρών. Μέσα η πρώτη, 22-11. Δεύτερη. Πάσχος. Προσπαθεί να γυρίσει, Λεμπέσης. Δεν είχαν το χρονόμετρο οι Black Rooks. Έτσι τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. Και συνέχεια τώρα με Κοράκι. Ο Πάσχος πέταξε το κουτό στην μπάλα. Κοράκης επαναφέρει από το πλάι. Κυρίως Κοράκης από την κορυφή. Σηκώνεται για τρεις, βρίσκει σίδερο. Ανανεώνουν ωστόσο οι καβαλιάρδες. Δηλαδή σ' άφησε έξω. Κοράκης θα πάρει ξανά την μπάλα στα χέρια του. Πέρασε από τον Πάσχο, θα του κάνει το φάουλ. Αυτής, Πυρολιάδης, με το δεξί θα τελειώσει ωραία, 24-11. Όχι, με συγχωρείτε, 23-12, εγώ έκανα ένα λάθος. Μάλα πήγε έξω, εκεί όπου βρίσκεται ο... Ανδριόπουλος, ο οποίος έχασε, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του στην εξέλιξη της φάσης. Ο Αποστολού, για να γράψει πλέον το 25-12. Στο συν 13 οι καβαλιάρδες. Πέρασε, σκόραρε κιόλας, μετράει κανονικά το καλάθι του Παπά. 25-14 μειώνει. Έχει και την ευκαιρία για ένα μισό τρίποντο. Αλλαγές τώρα και για τις δύο ομάδες. Και στην γραμμή τώρα περιμένει ο Παπάς για την μια συμπληρωματική βολή του. Θα στοχίσει όμως, παραμένει το 25-14. Φρεμίδης. Συγκρατούν τελικά οι καβαλιάρδες και βρίσκει και διάδρομο για να πάει μέχρι μέσα ο κύριος. 27-14. Κατσάρης. Λοιπόν, ο Ανδριόπουλος. Παρά λίγο να χάσουν ξανά οι Black Rooks. Με ρίσκο αυτή η πάσα την κατάλαβε ο κυρίως και φεύγουμε αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά. Οι καβαλιάρδες εξαιρετικά θα τροφοδοτήσει τον Λιαδί για να πετύχει εκείνος το καλάθι. Για το 29-14 το μισό καλάθι ανήκει σίγουρα
στον κύριο. Καλή άμυνα, ακόμη μια για τους γηπεδούχους. Επέστρεψε έγκαιρα ο Στάις. Τα επαναφέρουν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Λεμπέσης, Κατσάρης για τρεις, όχι. Δεν αλλάζει το 29-14. Ο Φρεμίδης προστατεύει και τώρα θα περάσει στο κέντρο. Στάις, πέταξε όπως όπως την μπάλα. Εξαιρετικό rebound, επιμένουν οι άσπροι. Ο Στόλου από την κορυφή δεν τα καταφέρνει, αλλά έχουμε ακόμα ένα εξαιρετικό rebound δηλαδή. Φρεμίδης. Ωραία η πάσα, δεν την έχει συμμεταλλεύει το μόσο Εφρεμίδης. Δεν αλλάζει το 29-14. Θα το πάρει από πολύ μακριά ο Ανδριόπουλος, το πίστεψε. Δεν καταφέρει όμως να κάνει καλή εκτέλεση. Για να της παίρνει τα βήματα, εκεί σαν σε προπόνηση, 31-14. Σε φεύγουν σιγά σιγά οι καβαλιάρδες. Από την άλλη, δείχνουν αν μπορούν να ακολουθήσουν οι Black Rooks. Ανδριόπουλος, ένα νέο τρίποντο, άστοχο και αυτό. Και πάλι στο ανοιχτό γήπεδο οι άσπροι και πάλι θα πετύχουν το καλάθι με τον Αποστόλου. 33-14. Το 25-14. Έχουν κάνει ένα σερί 8-0 πλέον οι γηπεδούχοι. Το οποίο δεν έχει τρία απάντηση μέχρι στιγμής από τους φιλοξενούμενους. Κατσαρίς παίξε με τον Λεμπέση. Και θα έρθει το τρίποντο στη λήξη του χρόνου επίθεσης. 33-17 και έχουμε και διακοπή για time-out. Συνέχεια στην δράση, 2 και 20 το ρολόι για να πάμε στο ημίχρονο. Η διαφορά όλο και ανεβαίνει από την πλευρά των γηπεδούχων. Ο Φωτεινέας τώρα θα είναι ο σκόρερ για το 35-17. Πασχός για 3. Μάχη στον αέρα. Τελευταίος ακούμπησε ο Παπάς. Ενώ ο κρίτικος θα επιστρέψει για τους καβαλιάρδες. Αντικαθιστά τον Εφρεμίδη. Κρίτικος Φωτεινέας. Πάσα στην κορυφή. Προτίμησε να πασάρει όμως και ο κρίτικος. Δεν του βγήκε όμως αυτή η επιλογή. Επιστρέφει και στην άμυνα και κλέβει. Τσέλιγκας. Πέταξε εκτός την μπάλα. Ο Παπάς. Φωτεινέας. Προσπάθησε να γυρίσει. Αλλάζει χέρια όμως η κατοχή μετά το λάθος των ασπρών. Νέο σούτ από μακριά του Λεμπέση.
Αυτή τη φορά όμως δεν θα σημαδεύσει το αντίπαλο καλάθι. Φωτεινέας βρήκε την πάσα, σηκώνεται δυναμικά, θα κερδίσει τελικά το φάουλ ο Στάις. Άστοχη πρώτη βολή του. Πάμε και η δεύτερη. Δεν πήραν κάτι αυτό το σοκάρι βολών οι γηπεδούχοι. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα πριν την ανάπαυλα. Πασχός. Θα τα κάνει όλα μόνος του. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Μπαλά γρήγορα στα χέρια του Φωτεινέα. Ωραία κίνηση, θα πασάρει τελικά Στάις από κοντά. Στοχή. Πάσχος προστατεύει την μπάλα. 22 δευτερόλεπτα τώρα στην διάθεση των Black Rooks. Ένα δευτερόλεπτο θα μείνει έξτρα. Ο Ανδριόπουλος έχει κάνει βήματα εκεί. Και τώρα τα τελευταία 16 δευτερόλεπτα είναι όλα για τους γηπεδούχους. Έκανε λάθος όμως την επαναφορά, ο κριτικός πάτησε μέσα και έτσι γρήγορα επιστρέφουν ξανά σε θέση επίθεσης οι Black Rooks. Πάπα σε επανέφερε ξανά, έχουμε πόδι. Πάλι Παπάς, βρήκε τώρα τον Πασχό. Ωραία, θα γυρίσει το κορμί του, τα χάλασε όμως το τελείωμα. 5 δεύτερα τώρα. Τσέλιγκας κριτικός, λίγο πριν τη λήξη θα βρεθεί στο παρκέ, φινάλε για την δεύτερη περίοδο. Με τον Φωτεινό πίνακα να γράφει 35-17 υπέρ των Καβαλιάρδων. Ξανά μπασκετάκι. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Από παιδί με τη σπηριά ραγκαλιά. Ερωτευμένος με την πορτοκαλί θεά. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Ό,τι
θυμάμαι από μικρό παιδάκι. Σαν το Γιάννη να παίζω μια ζωή μπασκετάκι. Επιστρέψαμε εδώ και πάλι στον Σπάρτακο, όπου ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Καβαλιάρδες και Black Rooks. Ένα τρίποδο τώρα από τον Κρητικό, ο οποίος μπαίνει δυναμικά στην τρίτη περίοδο για το 38-17. Έρχεται η απάντηση. Μια μακρινή πάσα η μπάλα θα φτάσει στον Τσέλικα και αυτός με το lay-up θα γράψει το 40-17. Στο σύν 23 πλέον. Η διαφορά υπέρ των γηπεδούχων. Στα χαμηλά έχουν μείνει επιθετικά οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι θα βρουν ένα καλάθρο με τον Άγγελο Ανδριόπουλο για το 40-19. Φωτεινέας. Χαστή πάσα. Κρητικός δεν θα την εκμεταλλευτεί. Τώρα Πάσχος. Κρατάει και πάλι ο Πάσχος. Μια ατομική προσπάθεια, όχι καλή. Ανδριόπουλος μάζεψε και σκόραρε. 40-21. Ο Άγγελος Ανδριόπουλος μπορούμε να πούμε ότι έχει ξεχωρίσει από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Φωτεινέας, Κρητικός. Φινεί στο πλάι, Αυτζής όμως δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα. Αυτή θα καταλήξει κατευθείαν στην κερκίδα. Έτσι κατοχή περνάει στα χέρια των Black Rooks. Διορθώνουν οι φιλοξενούμενοι. Αστοχή πρώτη, εστοχή δεύτερη προσπάθεια από τον Ανδριόπουλο για το 40-23. Κατσάρης. Μπαλά έφτασε στον Ανδριόπουλο. Μυρίζει εκείνος. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Και τώρα μπαλά στα χέρια των γηπεδούχων. Μας απίσω από την πλάτη του Φωτεινέα. Κρητικός δεν θα την κάνει ασίστ. Πάσχος. 42-33 το σκορ. Πάσχος κράτησε. Φωτεινέας μαζεύει. Αυτζής. Αλλά έφτασε στον Φωτεινέα και από εκεί στον Κρητικό. Από το πλάι αυτό θα βάλει λίγο παραπάνω δύναμη. Η άμυνα δεν ακολούθησε
τον Φωτεινέα. Είχε και δεύτερη ευκαιρία για το 44-23. Μοιάζουν χωρίς ενέργεια πλέον οι Black Rooks, οι οποίοι υπενθυμίζω ότι σήμερα έχουν κατέβει με μόλις μια εξάδα. Μας τα είπε και ο Βασίλης Ανδριόπουλος νωρίτερα, δήλωσε ότι η ομάδα του δεν είναι το φαβορή απόψε. Οι Καβαλιάρδες έχουν επιβάλει το ρυθμό τους, δείχνουν πιο έτοιμοι για την σημερινή αναμέτρηση. Γι' αυτό και προηγούνται με 21 πόντους, 44-23. Κοράκης άφησε στον Φωτεινέα και άφησε με τη σειρά του στον Κρητικό, σηκώνεται για 2. Μάντεψε ο Ανδριόπουλος και παίρνει τώρα ο Βασίλης. Άγγελος Ανδριόπουλος. Σηκώνεται για 3, μπάλα μόνο στο ταμπλό. Θρεμίδης αφήνει στον Λιαδί, προλαβαίνει αυτό στην άμυνα. 46-23. Πάσχος μένει ψηλά για να τον πιέσει ο Κοράκης. Πάσχος συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια. Πιέσει πάνω στον Πάσχο, ο οποίος θα περάσει και θα φτάσει μέχρι το καλάθι. 46-25. Λιαδής. Ένα μαρκάριστο τρίποντο, όχι καλό. Θετικό rebound από τον Λιαδή. Μάχεσε εκεί κατά την ρακέτα των Black Rooks. Με ευκαιρία του Ευθεμίδη, ο οποίος επιλέγει να πασάρει αυτή τη φορά. Φωτεινέα θα βάλει το καλάθι. 48-25. Κατσάρης. Εκτελεί. Ανδριόπουλος μαζεύει και αυτός θα πάρει το σούτ από το πλάι. Αστοχή και αυτός. Γιάννη αρκετά μέτρα ο Λιαδής. Η πασίτα όμως δεν είναι καλή για τον Εφρεμίδη. Αλλαγή τώρα για τους Black Rooks. Ο Λεμπέσης θα πάρει την θέση του Κάτσαρη, ο οποίος χρειάζεται κάποιες ανάσες. Ενώ επέστρεψε ο Στάις για τους άσπρους. Η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Έγινε επαναφορά, ο Πάσχος γραπώνει την μπάλα, εκτελεί κατευθείαν. Δεν ήταν άσημο το σουτ. Ωστόσο μου φάνηκε λίγο βιαστική επιλογή του. Ωραία κίνηση, δεν έρχεται το καλάθι όμως από τον Αποστόλου. Νέα ευκαιρία με τον Φωτεινέα, αυτός θα πάρει το φάουλ. Θα πάει στην γραμμή. Πρώτο ομαδικό φάουλ για τους Black Rooks στην τρίτη περίοδο. Φωτεινέας τώρα εκτελεί την πρώτη, δεν θα σημαδέψει σωστά. Βάζει την δεύτερη για το 49-25. Παπάς. Υψώνει, μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Μάχεται όμως στην συνέχεια με τον Στάι. Κατοχή είναι και πάλι για τους Black Rooks. Από την επαναφορά πήρε ο Ανδριόπουλος, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής. Το φάουλ έχει γίνει από τον Στάι και είναι και το πρώτο για τους Καβαλιάρδες. Ανδριόπουλος τώρα
Θα έχει δύο προσπάθειες από την γραμμή των Βολών. Ευστόχη στην πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 49-27. Έξυπνη η πάσα για τον Εφρεμίδη. Αν εκτέλεσε σωστά εκείνος στο τελείωμα της φάσης, 2-40 στο ρολόι. Για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Πάσχος. Βρήκε χώρο, σηκώθηκε για τρεις και το βάλε. 49-30, το ψάχνε το μακρινό σου, το βρίσκει τώρα. Στο μείον 19 βρίσκονται οι Black Rooks. Η διαφορά παραμένει μεγάλη. Πήρε ο κυρίως αυσής τον Κοράκη. Αυτός θα πάρει τα βήματα και θα φτάσει μέχρι το καλάθι. 51-30. Ανδριόπουλος. Περιμένει στη γωνία ο Παπάς, τώρα θα πάει μπάλα σε εκείνον. Για να εκτελέσει και να το βάλει και αυτός. 51-33. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο. Πρώτο ο Πάσκος, τώρα ο Παπάς. Βρίσκουν τη λύση από μακριά. Αποστόλου δεν μπορεί να σκοράρει, θα κλέψει όμως την εξέλιξη της φάσης. Και ο Κοράκης θα φτάσει μέχρι το καλάθι. 53-33, στρογγύλα στους 20 πλέον η απόσταση. 1-20 πριν να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Ο Πάσχος θα πάρει ξανά ένα μακρινό σούτ. Ανδριόπουλος μάζεψε επιθετικό rebound και έχει δεχθεί και το φάουλ από τον Αποστόλου. Φάουλ νούμερο 2 πλέον για τους γηπεδούχους, οι οποίοι επανέφεραν. Πάσχος, Παπάς. Δεν είναι καλό το τελείωμά του. Αποστόλου επιχείρησε μια μακρινή πάση, η οποία έφτασε συμπαικτή. Εφρεμίδης από κοντά. Δεν θα τελειώσει καλά. Ανδριόπουλος μάζεψε και πήγε μέχρι το τέλος. 53-35. Στάις, αφήνει χέρι με χέρι στον κυρίο. Αυτός με τη σειρά του βρήκε τον Κοράκη. Ακόμη μια συνεργασία των δύο για το 55-35. Πάσχος μένει ψηλά ο Κοράκης για να πιέσει. 12 δευτερόλεπτα τώρα στο χρονόμετρο. Παπάς χωρίς καλή ισορροπία. 4 δευτερά ακόμα. 2-1. Δεν προλαβαίνω να κάνουν κάτι. Φινά λοιπόν και στην τρίτη περίοδο με το σκορ 55-35.
επέστρεψαν οι δύο πεντάδες στο παρκέ. Κάλεσε να μετρά αντίστροφα και το 4ο δεκαλεπτό εδώ στον Σπάρτακο. Με τους καβαλιάριδες να κυριαρχούν μέχρι στιγμής, να έχουν στα χέρια τους μια διαφορά 20 πόντων. Είναι αυτό το 55-35 που έχει διαμορφωθεί τώρα στο παιχνίδι. Μάζεψαν οι φιλοξενούμενοι και τώρα ο Πάσχος κατεβάζει. Κατσάρης. Πάσα του θα καταλήξει αντίπαλο. Θέλει να τρέξει ο κυρίος. Έφτασε μέχρι το τέλος. Και όμως δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Τρεις μένουν τώρα στην άλλη πλευρά. Κατσάρης επιλέγει τον Βασίλη Ανδριόπουλο που πήγε να χάσει την ισορροπία του εκείνος. Δεν είχε αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Τελικά δεν καταφέρνει κάτι φιλοξενούμενοι. Ένα τρίποντο, όχι τώρα. Δεν θα μπει η μπάλα στο καλάθι από την προσπάθεια του Αποστόλου. Κλέβουν οι καβαλιάρδες. Δηλαδή συμφωνεί στον κύριο. Και έχει γίνει φάουλ από τον Κατσάρη. Παναφέρει ο Αποστόλου. Κυρίως ωραία, θα του ξαναδώσει. Με δεύτερη προσπάθεια βρήκε το χέρι του αντιπάλου του και ο Ανδριόπουλος, ο οποίος το παραδέχεται. Και έχουμε βολές. Μέσα η πρώτη. Αυτά, 35 τώρα μετά και την δεύτερη ευστοχή. Ανδριόπουλος. Φτάνει κάποια βοήθεια, τώρα η μπάλα θα καταλήξει στον Πάσχο. Το δεύτερο λεπτά για την επίθεση. Πάσχος πάει μπροστά μέσα, ωραία θα τελειώσει τη φάση. Να το 57-37. Αποστόλου, γρήγορα στην άλλη πλευρά. Μια τυφλή πάσα έξω για τον κύριο. Στα εισβάζει πλάτη, γυρίζει, πασάρει τελικά ο Λιάδης. Είναι αυτός που θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 59-37. Ανδριόπουλος από πολύ μακριά, δεν ήταν άσχημο το σουτ. Μαχική για την διεκδίκηση της μπάλας. Κατοχή είναι για τους Black Rooks. Πήρε ο Ανδριόπουλος. Σηκώνεται, θα βάλει το καλάθι. 59-39. Αλήθεια είναι πως ο Άγγελος Ανδριόπουλος σήμερα τα έχει πάει πολύ καλά για τους Black Rooks, αλλά είναι μόνος του στο σκοράρισμα. Κανένας από τους συμπαίκτες του δεν έχει ακολουθήσει στον ίδιο βαθμό. Έκλεισαν εδώ τρεις από τους φιλοξενούμενους. Το φάουλ έχει γίνει από τον Κατσάρη. Τρίτο ομαδικό κιόλας για τους Black Rooks. Αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους, περνάει ο Παπάς στην θέση του Βασίλη Ανδριόπουλου. Ωραία εκεί, θέλουν να χτυπήσουν γρήγορα οι καβαλιάρδες. Αστοχή και στην δεύτερη ευκαιρία του Φωτεινιάς που τα βάζει με τον εαυτό του. Μην με συγχωρείτε, ο Στάις ήταν. Πάσχος κοντρά σε όλους, 58-41. 59-41, με συγχωρείτε. Ανδριόπουλος φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Θα τελειώσει εκεί αν είναι όχι στη φάση. 59-43. Διαφορά πέφτει στους 16.
Με 6,5 λεπτά να απομένουν ακόμα για το τέλος. Αποστόλου από το πλάι βρίσκει σίδερο. Μάζεψε ο Λιαδής ξανά. Αποστόλου ίδια η κατάληξη. Πάσχος. Πάσα πίσω από την πλάτη. Τρίποδο τώρα από τον Λεμπέση. Πεσμένος εκεί ο Πάσχος, κατάφερε να μαζέψει το rebound και να βρουν ένα νέο σουτ. Η Black Rooks άστοχο και αυτό από τον Ανδριόπουλο. Ποιος θα σταματήσει την φόρα που είχε πάρει και ο Λιαδής με το φάουλ. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Επανέφεραν τώρα οι Καβαλιάρδες. Κριτικός έπαιξε με τον κύριο. Αυτός άφησε στην γωνία. Φωτεινέας θα πάρει το σουτ από εκεί και θα σημαδέψει σωστά για το 62-43. Πάσχος θέλει να απαντήσει με ένα γρήγορο σουτ. Μπαλά θα περάσει εκτός αφού πρώτα βρήκε στο Στεφάνι. Συνέχεια τώρα με τον τον Αυτζή. Με διακοπή για time out. Καθώς υπάρχει τώρα ένα θέμα με τον Φωτεινό Πίνακα. Διορθώθηκε το πρόβλημα με τον Φωτεινό Πίνακα. Και τώρα συνεχίζεται το παιχνίδι. 13 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Κριτικός άφησε έξω. Μια δύση σηκώνεται για τρεις. Το βάζει για το 65-43. Κάτι λιγότερο από 4 λεπτά ακόμα. Για να φτάσουμε στο φινάλε, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει όσον αφορά τον νικητή. Μένει πλέον να δούμε
Ποια θα είναι η τελική διαφορά στο μάτς. Τρίποδο τώρα απάντηση από τον Κατσαρή. 65-46. Ακόμα ένα μακρινό σουτ. Μπαίνει και βγαίνει όμως η μπάλα στην νέα προσπάθεια του Λιαδί. Πασχός. Ο Πάσχος τώρα αφήνει έξω. Ο Ανδριόπουλος θα το πάρει και αυτός από απόσταση. Μάζεψε ο Φωτεινέας. Κριτικός. Ύψωσε, πρόλαβε και μάζεψε την μπάλα ο κυρίος. Τα τρίποντα συνεχίζονται. Ο Λιαδής εκτέλει ξανά. 68-46. Στο σύν 22 πλέον η διαφορά. Πέρασε και έφτασε και μέχρι το καλάθι ο Παπάς για το 68-48. Κυρίως διένυσε αρκετά μέτρα αυτή στον Φωτεινέα και αυτός με τη σειρά του στην γωνία. Λιαδής, να δούμε αν θα το βάλει και αυτό. Όχι. Τώρα θα γίνει το φάουλ τον κύριο για να γίνουν και οι αλλαγές για τους καβαλιάρδες. Στο μάτς επιστρέφουν Αποστόλου και Κορακής για τους άσπρους. Πάσκος. Νέα διακοπή και πάλι ο πίνακας έχει θέμα. Τώρα λύθηκε πιο γρήγορα και έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε. Είναι το λάθος. Έκλεψαν οι άσπροι και φτάσαν και μέχρι το καλάθι με τον Κορακή. 70-48. Βούτυξε και ο κριτικός, δεν μπορούσε όμως να φτάσει την μπάλα. Ανδριόπουλος θα πάρει από κοντά. Κλείστηκε, βρήκε όμως την ευκαιρία και σκόραρε κιόλας για το 70-50. Και μια νέα διακοπή. Δεν λέει να συνεργαστεί σήμερα ο πίνακας. Ένα λεπτό και 23 δευτερόλεπτα. Απομένουν για το τέλος. Θα κερδίσει το φάουλ. Αμυντικό φάουλ από τον Κατσαρή. Και φτάνουμε στα 5 ομαδικά πλέον των Black Rooks. Στη γραμμή ο κριτικός. Χάνει την πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη από τον κριτικό για το 71-50. Πασχός. Τελευταία δευτερόλεπτα τώρα στην αναμέτρηση από το σπίτι του, το έβαλε ο Πάσχος για το 71-53. Φρεμίδης άφησε στον Αποστόλου, αυτός πάει προς τα μέσα, σκοράρει για το 73-53.
στο συν 20. Πλέον η διαφορά θα μειώσει ο Ανδριόπουλος, 73-55. Δεν θα γίνει κάποια άλλη επίθεση. Φινά λοιπόν εδώ στον Σπαρτακό. Καβαλιάρδες θα επικρατήσουν με 73-55 επί των Black Rooks. Θα πάνε πλέον στο 2-2, ενώ από την άλλη οι Black Rooks θα πέσουν και αυτοί στο 2-2.